Ανακοίνωση ή απάντηση σε ζητήματα που αφορούν την λειτουργία των παλινοστούντων και ειδικότερα την ασφάλισή τους ή μάλλον τη συνταξιοδότησή τους, ετοιμάζονται να δώσουν τις προσεχείς ημέρες οι παλινοστούντες. Είναι μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, θα γίνει στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Την έκαναν μάλλον ήδη στην Αλεξανδρούπολη σήμερα οι παλινοστούντες, θα κάνουν το αντίστοιχο και αύριο στην Κομωτινή. Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν και θέλουν να δείξουν έμπρακτα την αντίθεσή τους με τον νόμο, ο οποίος προβλέπει παύση της χορήγησης και των συντάξεων του ΟΓΑ σε υπερηλίκους ανασφάλιστους παλινοστούντες από την πρώην Ανατολική Ευρώπη, την πρώην Σοβιετική Ένωση και την Αλβανία. Όπως είπαμε, αύριο στις 11 το πρωί στην Κομωτινή έχει προγραμματιστεί μπροστά στο κτίριο της περιφέρειας, θα γίνει το πανθρακικό συλλαλητήριο και διαμαρτυρία απέναντι στο συγκεκριμένο νόμο. Στους δρόμους Αλεξανδρούπολης κατέβηκαν οι παλινοστούντες προκειμένου να δείξουν έμπρακτα για μία ακόμη φορά την αντίθεσή τους με τη διάταξη του νόμου 4093 του 2012 που στερεί από τους ανασφάλιστους ηλικιωμένους την πενιχρή σύνταξη του ΟΓΑ. Σήμερα μαζευτήκαμε στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης, καλέσαμε τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιαννακίδη, ήρθε και ο κύριος Δήμαρχος, ήρθαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας και των βουλευτών για μια δημόσια δέσμευση μπροστά στον κόσμο, ο οποίος πραγματικά ζει σήμερα τραγικές στιγμές. Όπως γνωρίζετε, έχει ψηφιστεί νόμος και έχει βγει διάταξη του Υπουργείου Εργασίας για διακοπή σύνταξης ανασφάλισης των υπερήλικων, όπου ένας από τους όρους στοχοποιεί εμάς, τους παλινοστούντες, οι οποίοι μένουν λιγότερα από 20 χρόνια νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, δεν δικαιούνται αυτή τη σύνταξη. Μιλάμε για 350 ευρώ το μήνα. Το θέμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο καταδικάζουν τον κόσμο σε αργό, μπορώ να πω και σε γρήγορο θάνατο. Όπως τονίζει ο κ. Γκαμπαερίδης, στο σύνολό τους οι άνθρωποι αυτοί καλούνται να δίνουν πολλές δεκάδες ευρώ κάθε μήνα μόνο για τα φάρμακά τους. Αν λοιπόν στερηθούν αυτών των χρημάτων, αυτομάτως τους στερείται το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όπως γνωρίζετε και από την ιατρική περίθαλψη. Γιατί όλοι αυτοί έχουν κάποιες ασθένειες και άμα διακοπεί αυτή η σύνταξη, αυτό το βοήθημα και τους αφαιρεθούν τα βιβλιάρια ΟΓΑ, θα είναι καταδικασμένοι σε θάνατο. Γι' αυτό δεν θα το επιτρέψουμε, θα αγωνιστούμε και χαιρόμαστε που μαζί μας είναι και η περιφέρεια, από ό,τι γνωρίζω είναι η μοναδική περιφέρεια, η οποία στηρίζει τόσο δυνατά τους ομογενείς κατοίκους της περιφέρειας, και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, και η Μητρόπολη, και οι βουλευτές, άνευ κομμάτων. Αυτό είναι το βασικότερο. Γιατί εδώ δεν χωριζόμαστε σε κόμματα και σε χρώματα. Βασικότερο είναι να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο. Γιατί η πολιτεία, η οποία δεν μπορεί και δεν σέβεται τους ηλικιωμένους τους, είναι καταδικασμένη.